Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι η αναλυτική σας ενημέρωση από την τηλεόραση του Άστρα. Άστατος θα είναι ο καιρός σε αρκετές περιοχές της χώρας και για το Σάββατο. Σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, η καιρική αστάθεια αναμένεται να συνεχιστεί μέχρι και τη Δευτέρα του 15 Αυγούστου. Και σήμερα Σάββατο, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Θεσσαλία, Ήπειρο, Κεντρική και Δυτική Στερεά και Ιόνιο. Να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, το αναλυτικό ρεπορτάζ. Άστατος θα είναι και σήμερα ο καιρός, σύμφωνα με τις προβλέψεις των μετεωρολόγων. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στις θαλάσσιες δραστηριότητες στις περιοχές κυρίως του Βορείου Αιγαίου, Χαλκιδική, νησιά Βορειοανατολικού Αιγαίου και Σποράδες και του Κεντρικού Ιωνίου, αφού οι βροχές και οι τοπικές καταιγίδες θα συνοδεύονται πρόσχερα από ισχυρούς ανέμους μπουρίνια. Σημειώνεται πως για την κακοκαιρία έχει εκδοθεί και έκτακτο δελτίο προειδοποιώντας για βροχές και καταιγίδες που θα συνοδεύονται από κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις. Σήμερα, Παρασκευή, δεύτερη συνεχόμενη ημέρα καιρικής αστάθειας πανελλαδικά, σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, meteo.gr, αναμένονται αρχικά τοπικές βροχές σε Μακεδονία, Ανατολική Θεσσαλία και Ήπειρο, που τις απογευματινές ώρες θα ενταθούν και θα σημειωθούν και τοπικές καταιγίδες σε μεγάλο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας αλλά και στα νησιά του Κεντρικού Ιωνίου. Τα φαινόμενα ενδέχεται να είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις κυρίως στα ηπειρωτικά τμήματα. Τα φαινόμενα από τις βραδινές ώρες θα σταματήσουν πρόσχερα στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας. Ωστόσο, θα συνεχιστούν τοπικά σε περιοχές της Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Θεράσης και πιθανόν του Βορείου Αιγαίου. Τέλος, παρά τη βελτίωση που θα παρουσιάσουν οι πυρομετεωρολογικοί δείκτες, ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να ληφθεί στις ηπειρωτικές περιοχές, όπου θα εκδηλωθούν τα φαινόμενα αφού θα υπάρξει έντονη ηλεκτρική δραστηριότητα, με αποτέλεσμα τον κίνδυνο δασικών πυρκαγιών από πτώσεις κεραυνών. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Από τη ζωή έφυγε το μεσημέρι της Παρασκευής ένας 57χρονος στη Σκιάθο. Πιο ειδικά, ο 57χρονος, όταν κολυμπούσε στην παραλία Χλαδιάς, έχασε τις αισθήσεις του και βρέθηκε να επιπλέει νεκρός. Οι ναυαγοσώστες τον έβγαλαν στην ακτή και προσπάθησαν να τον επαναφέρουν, χωρίς όμως να τα καταφέρουν, καθώς ήταν ήδη αργά. Ο 57χρονος βρισκόταν στο νησί της Σκιάθο για διακοπές, καθώς ήταν μόνιμος κάτοικος Αθήνας και είχε γεννηθεί σε περιοχή στην Αυστραλία. Πρόκειται για τον Ευάγγελο Παύλο. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι, σε αυτό το σημείο. Θα περάσουμε τώρα σε ένα τροχαίο το οποίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί του Σαββάτου έξω από το Λουτρό της Ελασσόνας. Σύμφωνα με τα όσα έγιναν γνωστά, όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 6.30 το πρωί έξω από το χωριό Λουτρό της Ελασσόνας, στο δρόμο για Δεσκάτη, όταν ένα φορτηγό εξετράπη τις πορείες του κάτω από διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Από την εκτροπή του φορτηγού τραυματίστηκε ο οδηγός, ο οποίος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, που έσπευσε στο σημείο στο κέντρο υγείας Ελασσόνας για να του παρασκεφθούν οι πρώτες βοήθειες και από εκεί αναμένεται να διακομιστεί στο Εφημερεύον Γενικό Νοσοκομείο της Λάρισας για περαιτέρω νοσηλεία. Αλλάζουμε θέμα σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και να παρακολουθήσουμε τι επισημαίνουν οι ιδιοκτήτες πρακτηρίων καυσίμων στην πόλη του Βόλου αναφορικά με τις τιμές των καυσίμων και την κίνηση τη δεδομένη περίοδο. Βλέπουμε να συνεχίζεται η σταδιακή μείωση των τιμών αυτό το χρονικό διάστημα. Ήδη σε κάποια πρατήρια βλέπουμε και τιμές κάτω των 2 ευρώ και ελπίζουμε να συνεχιστεί αυτή η μείωση ώστε να τονωθεί και η κατανάλωση. Η τιμή του βαρελιού σήμερα είναι στα 97 δολάρια, οπότε αν θέλουμε να κάνουμε μια βραχυπρόθεσμη πρόβλεψη είναι ότι και το επόμενο δεκαήμερο θα έχουμε μια σταδιακή μείωση και αυτό είναι άκρως βοηθητικό και για μας αλλά και για τους καταναλωτές ώστε να μετακινηθούν αυτόν τον μήνα που είναι παραδοσιακά διακοπομήνας, είναι τα μπάνια του λαού. Επίσης, όσον αφορά το Fuel Pass, έχουν ξεκινήσει ήδη οι καταναλωτές να εξαργυρώνουν τα κουπόνια. Να υπενθυμίσω ότι σε όποιους πιστωθεί στους τραπεζικούς λογαριασμούς είναι στα 60 ευρώ και σε όσους κατεβάσουν την εφαρμογή είναι στα 80 ευρώ. Επίσης είναι βοηθητικό για την τόνωση της κατανάλωσης. Βλέπουμε δηλαδή τις πωλήσεις μας να αυξάνονται και μέσω αυτής της πλατφόρμας και φυσικά περιμένουμε να δούμε και περισσότερο ακόμα κόσμο καθώς πλησιάζει και το τριήμερο του 15 Αύγουστου. Γενικά όμως βλέπουμε ότι ο Αύγουστος κινείται ανωδικά, περιμένουμε και επιπλέον εκδρομής και για το Πύλιο αλλά και για την πόλη εδώ πέρα ώστε να βοηθηθούν και ο κλάδος του τουρισμού και της εστίασης γιατί ο χειμώνας που θα έρχεται όλοι το ξέρουμε ότι θα είναι πολύ δύσκολος οπότε θα πρέπει να προετοιμαστούμε από τώρα. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι, και να παρακολουθήσουμε σε αυτό το σημείο το ρεπορτάζ με το ότι επισημαίνουν λογιστές στην πόλη του Βόλου αναφορικά με την άδεια που πρόκειται να πάρουν μετά τον αυξημένο φόρτο που είχαν το τελευταίο διάστημα λόγω και του θέματος των φορολογικών δηλώσεων αλλά και άλλων ζητημάτων που άπτονται της φορολογίας εισοδήματος. Μια ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Φοροτεχνικών Ελευθερών Επαγγελματιών Μαγνησίας ενημερώνει ότι όλα τα λογιστικά γραφεία θα παραμείνουν κλειστά από τις 13 έως και τις 21 Αυγούστου.
Η συγκεκριμένη απόφαση, όπως επισημαίνεται, πάρθηκε διότι, όπως όλοι γνωρίζουν, ο κλάδος του λογιστή φοροτεχνικού τα τελευταία έτη έχει περάσει από 1000 κύματα, βάζοντας πλάτη σε όλη τη γραφειοκρατία που προέκυψε λόγω της πανδημίας. Η ξεκούραση και για κάποιες ημέρες του χρόνου, ενώ θα έπρεπε να είναι κάτι αυτονόητο, έχει γίνει ένα είδος πολυτελείας για τους λογιστές και γι' αυτό ζητάμε την απαραίτητη κατανόηση από όλους σας, επισημαίνουν. Αποφασίσαμε το Διοικητικό Συμβούλιο για μια εβδομάδα στην ουσία άδεια να κλείσουν τα λογιστικά γραφεία, γιατί μετά από το 2020 δεν έχουμε καθίσει καθόλου, δουλεύουμε ανελιπώς και έχει εξαντληθεί και οι συνάδελφοι είναι εξαντλημένοι, αλλά και οι συνεργάτες στα γραφεία. Με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να αποδώσουμε και να υπάρχει μια μεγάλη ταλαιπωρία στον κλάδο. Γι' αυτό αποφασίσαμε να κλείσουμε μια εβδομάδα τα γραφεία. Οι δουλειές που είναι να γίνουν και πρέπει να γίνουν οι προγραμματισμένες, όπως γράφουν και στην ανακοίνωση, θα γίνουν κανονικά σήμερα, αύριο, και κάποιες έκτακτες δουλειές που πρέπει να γίνουν, που εμφανίζονται και πρέπει να γίνουν κάποιες αναρτήσεις στο εργάνι κυρίως, θα γίνουν απομακρυσμένα. Γιατί θα κλείσουμε. Θα κλείσουμε γιατί, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, 30 Αυγούστου είναι για να βγει η δουλειά. Ζητήσαμε εμείς το Σεπτέμβριο για να μπορέσουμε να καθίσουμε όλοι, αλλά τελικά γίνεται ότι θα πρέπει να καθίσουν οι συνάδελφοι και οι συνεργάτες. Δεν γίνεται αλλιώς. Έρχεται μπροστά πάλι δύσκολος χειμώνας, με δουλειά, με πολλές υποχρεώσεις, και γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Και εμείς άνθρωποι είμαστε και οι συνεργάτες στα γραφεία. Συνεχόμενη εργασία, δεν μπορούμε άλλο. Γι' αυτό πήραμε αυτή την απόφαση. Τα λογιστικά γραφεία κατά τις ημέρες των διακοπών από 13 Αυγούστου έως 21 του τρέχοντος μηνός δεν θα εκτελούν καμία εργασία είτε διαζώσης είτε εξ αποστάσεως. Εξαιρέσεις μπορεί να υπάρξουν, όπως επισημαίνουν, αλλά μόνο για κάτι εξαιρετικά επίγον και εφόσον είναι δυνατόν να πραγματοποιηθεί από τους συναδέλφους, καταλήγουν στην ανακοίνωση από το Σύλλογο Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματίων Ομού Μαγνησίας. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Ακόμη ένα περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αποκαλύφθηκε στο Βόλο. Συγκεκριμένα, 73χρονος ζήτησε από την 52χρονη σύντροφό του να χωρίσουν, με αποτέλεσμα να επικρατήσει το γύσμα διάμη. 52χρονη χτύπησε το σύντροφό της με κλωτσιά. Ο 73χρονος κάλεσε σε βοήθεια την αστυνομία, η οποία έφτασε στο σημείο. Η 52χρονη όμως δεν σταμάτησε εκεί. Στην προσπάθεια της να αποφύγει τη σύλληψη, ξεκίνησε να κλωτσάει τους αστυνομικούς και να τους βρίζει. Σύμφωνα με τα όσα αποκαλύπτονται, η 73χρονος ζήτησε από τη σύντροφό του να αποχωρήσει από το σπίτι και εκείνη του ζήτησε 20.000 ευρώ. Με τον άντρα να προσφέρεται να της δώσει ένα συγκεκριμένο ποσό. Η γυναίκα, παρά την αντίστασή της, τελικά συνελήφθη από τους αστυνομικούς, βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και κρίθηκε ένοχη για ενδοοικογενειακή απειλή και παράνομη βία και καταδικάστηκε σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με αναστολή και δικαίωμα έφεσης. Αλλάζουμε κλίμα, κυρίες και κύριοι. Την ανάπλαση του κέντρου της Αργαλαστής προϋπολογισμού 1.085.000 ευρώ θα υλοποιήσει ο Δήμος Νοτιού Πηλίου. Το έργο εντάχθηκε στη δράση παρεμβάσεις σε αστικές περιοχές και στο κτηριακό απόθεμα και χρηματοδοτείται από το ΙΠΕΝ και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η ενημέρωσή σας από την τηλεόραση του Άστρα. Ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Να έχετε ένα καλό βράδυ.